Αθώθηκε η Άρια ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ναι, Γιώργο, είναι ήτανε υπόθεση. Για ποια ιστορία, για τον ξυλοδαρμό? Όχι, όχι, όχι. Είναι η υπόθεση το Φεβρουάριο του 2021, όταν συνελήφθη μέσα σε μια χαρτοπαικτική, παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη στην μάλιστα. περιοχή της Κυψέλης. Είχε κάνει τότε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Είχε συλλάβει 18 άτομα, μεταξύ αυτών και ο δημοφιλής τραγουδιστής. Μετά από πολλές αναβολές, εκδικάστηκε σήμερα και τελικά απειλάγει. Δεν παρέστη, γιατί έχει μια ίωση. Όμως αποδείχθηκε ο νομικός ισχυρισμός ότι δεν είχε καμία σχέση. Είχε πάει εκεί να βρει κάποιον φίλο του που ήταν μέσα στους συλληφθέντες και απειλάγει, αθώθηκε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαϊωάννιδη, τη δήλωσε πριν από λίγο, είναι ο δικηγόρος του. Για πάμε. Σήμερα ξεκινάμε η υπόθεση, η οποία στον κορονοϊό επί της ουσίας ήταν γιατί κάποια παραβίαση διατάξεων σχετικά με τυχερά παίγνια. Όντως ξεκινάει η δίκη. Νομίζω θα αποδειχθεί και περίτρανε ότι όχι μόνο δεν υπήρχαν τυχερά παίγνια, αλλά τουλάχιστον δεν είχε καμία εμπλοκή ο εντολέσμος προς το κομμάτι αυτό. Ήταν τυχαία η είσοδός του στο χώρο που διαδραματίζονταν τα συγκεκριμένα περιστατικά και νομίζω αυτό θα αποδειχθεί και στην ακροματική διαδικασία. Αν κατά το παρελθόν είχε την οποιαδήποτε σχέση με τυχερά παίγνια, νομίζω έχει δώσει και ο ίδιος τις απαραίτητες διευκρινήσεις προς το κομμάτι αυτό. Για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη όμως. Πράγματι ήταν συνάντηση φίλων, πράγματι δεν είχε καμία σχέση με ό,τι διαδραματίζονταν εντός του χώρου. Είχε άγνοια και νομίζω αυτό έχει αποδειχθεί κιόλας από την πρώτη στιγμή. Είχε βρεθεί τυχαία στο σπίτι. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά τον είχε προβληματίσει αρκετά. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα το στενοχώρησε. Είναι αρκετά γνωστό στον χώρο του και γενικότερα στο ευρύ κοινό. Νομίζω ότι ήταν ένα σφάλμα, όχι ότι συμμετείχε σε τυχερά παίγνια, αλλά το ότι βρέθηκε στον χώρο του συγκεκριμένο με ό,τι διαδραματίζονταν εκεί πέρα. Ποια είναι η ψυχολογία του αυτή τη στιγμή? Είναι σε μια καλή περίοδο στη ζωή του. Πράγματι ασχολείται με το κομμάτι το οποίο τον ενδιαφέρει, όπως είναι το τραγούδι. Το ζήτημα είναι ότι τότε προφανώς και είχε επηρεαστεί, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Θα παραστεί σήμερα στο δικαστήριο ο πελάτης σας? Σήμερα δεν θα μπορέσει να έρθει, θα εκπροσωπηθεί αποκλειστικά και μόνο από μένα για προσωπικούς λόγους αλλά και για ένα πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως έχει τύπου ίωση. Πώς είναι η ζωή του το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς είχαν συμβεί πολλά και στην προσωπική του ζωή? Με την προσωπική του ζωή είναι σε μια καλή περίοδο από ό,τι μου λέει και σίγουρα είναι πράγματα ήρεμα και στάσιμα ως προς τη δικιά του τη ζωή. Αυτό το οποίο έχει έγνοια την έκβαση της σημερινής δίκης, επιθυμεί την απαλλαγή του, έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη και να τελειώσει το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, να πω κάτι. Σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν ο κύριος Αδαμαντίδης, έχει παραδεχθεί ότι έχει ένα εθισμό με τον τζόγο. Δεν είναι κάτι που έχει κρύψει. Και δεν το κρύβει και στις δηλώσεις εδώ ο κύριος Παπαϊωαννίδης, ο συνήγορός του. Έχει πει λοιπόν ότι είχε εθισμό με τον τζόγο ο κύριος Αδαμαντίδης. Έχει πει ότι τι σας νοιάζει εσάς, τι κάνω εγώ τα δικά μου τα λεφτά, από εκεί και παίζω, δεν τα κλέβω από κανένα, δικά μου τα λεφτά, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα κατάφερε και απέδειξε ο κύριος Παπαϊωαννίδης, γιατί ο κύριος Αδαμαντίδης δεν πήγε στο δικαστήριο, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή και όχι άλλες φορές δεν πήγε για να παίξει, αλλά πήγε για να δει ένα φίλο του. Συμπτωματικά βρήκε. Στον κύριο Παπαϊωαννίδη. Το καταλάβαμε όλοι τώρα, εντάξει. Okay. Πάντως να πούμε ότι στο συγκεκριμένο. Έχει δικηγόρο μαζί. Τι? Ο συγκεκριμένο χώρο ήταν ελέσκη. Καθαρά, Γιώργο. Ξεκάθαρα ήταν ελέσκη και κατασκευή και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ. Όλα καλά. Όλα καλά. Μακάρι το μόνο πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν αυτό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα